τι τάξη πηγαίνει? Δευτέρα. Και πηγαίνει σε αυτό το σχολείο? Ναι. Πες μου, τι κάνεις σήμερα, τι αποφασίσατε να κάνετε? Να βάψω. Να βάψετε τα κάγκελα? Ναι. Μαζί με τους γονείς? Όχι μόνο. Εσύ εκπροσωπείς την οικογένεια, αλλά βλέπουμε μικρούς μεγάλους, ε? Ναι. Ποιος σας είπε να γιος θα γίνει αυτό? Ναι. Σ' αρέσει? Ναι. Γιατί το κάνεις, θες να μου πεις το σχολείο? Ναι. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Για πέστε μας, μια σημαντική πρωτοβουλία έχετε πάρει. Έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία να φτιάξουμε το σχολείο μας, γιατί τα παιδιά μας είναι εδώ. Ο κύριος Ναβέλης, ο διευθυντής μας, είναι πάρα πολύ καλός. Πάντα προσπαθεί για τα παιδιά μας το καλύτερο. Πήρε την πρωτοβουλία ο κύριος Γαβρέλης, ο Χρήστος, και όλοι οι γονείς μαζί συμφωνήσαμε να έρθουμε εδώ να φτιάξουμε το σχολείο για τα παιδιά μας. Και προσκαλούμε όλους τους γονείς, γιατί είμαστε και σήμερα και το απόγευμα, και αύριο το πρωί και αύριο το απόγευμα. Όλοι οι γονείς μπορούν και θέλουν, έστω και μία ώρα, έστω μισή ώρα, να περάσουν από εδώ, να δώσουν ένα χέρι βοήθεια για το σχολείο μας, είναι πρόσδεκτο. Αυτά δεν θα έπρεπε όμως να τα κάνουν ο Δήμος, να τα κάνει και συντηρήσει? Δεν ξέρω σε ποιανού αρμοδιότητα ήταν. Πάντως εμείς, αφού μάλλον δεν προβλημοποιήθηκε κανένας, είχαμε εμείς οι γονείς. Τι θέλετε το μήνυμα δηλαδή? Αν θέλουν να το πάρουν, έτσι, αν θέλουν να μας βοηθήσουν κι αυτοί, έχουμε ακόμα χρόνο για αύριο και το απόγευμα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να πάρω το πόδι. Καλημέρα. Καλημέρα. Όλοι εδώ στη δουλειά, ε. Το μήνυμα ποιο είναι σήμερα? Να κινητοποιηθούν οι γονείς και να μπορέσουν και τα σχολεία λειτουργήσουν συμμετέχοντας γονείς, δάσκαλοι και παιδιά. Κάποιοι λένε ότι έτσι απαλλάσσεται την πολιτεία και το Δήμο από τις υποχρεώσεις τους. Εκεί είναι πια... πιο υποχρεώσεις του Δήμου και του κράτους. Είναι εκείνες πολύ σημαντικές και πρέπει να, για να λειτουργήσουν και βασικές για να λειτουργήσουν το σχολείο. Αλλά και οι γονείς, αν δεν κινητοποιηθούν, δεν θα δείξουν εξελίξεις και στο κράτος και στο Δήμο. Και αυτό το κάνουμε για τα παιδιά μας. Και όχι για κανέναν άλλο. Πολύ ωραία, κυρία. Καλημέρα. Ποιο είναι το μήνυμα που δίνετε σήμερα και προς τα πού? Στις γονείς πιο πολύ. Ότι? Να έρθουν να βοηθήσουν, γιατί το κάνουμε για τα παιδιά μας, στο σχολείο, να είναι περιποιημένο. Στέλνετε μας και ένα μήνυμα προς τους αρμόδιους ότι πρέπει τα σχολιά μας να έχουν υλικό, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, αλλά όσο μπορούν, πιστεύω ότι βοηθήσαμε και αυτοί με κάποιο τρόπο, συνεισφέρανε. Με ποιο τρόπο συνεισφέρανε? Έχω συνεισφέρει το συναγό σαν εμπειρία. Μήπως αυτή είναι η υποχρέωσή του? Σίγουρα. Και ό,τι μπορούμε να κάνουν, αλλά όμως πρέπει να είναι και οι γονείς μαζί. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Πείτε μας το μήνυμα σήμερα από την εξόρμηση εδώ από νέων και παιδιών. Εθελοντικά όλα για τα παιδιά. Αυτό είναι. Επειδή χρειάζονται τα παιδιά υποστήριξη, έχει απλά σκεφτεί να πρέπει να τα βοηθήσουμε. Και επειδή φαίνεται ότι οι αρμόδιοι δεν παίρνουν τις ευθύνες τους. Τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Εγώ εθελοντικά έρχομαι εδώ πέρα από τα παιδιά. Και την προσπάθεια του διευθυντή φαντάζομαι που κάνει σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Πώς βρίσκεται αυτή? Με χορηγίες έχουν γίνει πολλά σε αυτό το σχολείο τελευταίο διάστημα. Τρομερή πρωτοβουλία. Μπράβο, συγχαρητήρια στον διευθυντή. Και μακάρι να ήταν όλοι έτσι. Να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες για την παιδεία των παιδιών. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι όμως τέτοιες πρωτοβουλίες υποκαθιστούν το κράτος ή τους δήμους? Ναι, ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι το κακό. Δηλαδή, το κάποιος παίρνει μια πρωτοβουλία, το θεωρεί σωστό. Είναι ωραίο πράγμα. Και είναι, εφόσον είναι και για το καλό των παιδιών, δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Δηλαδή, μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορεί να βγει.